μέσα από τους φοιτητικούς μας συλλόγους, βρισκόμαστε πάλι εδώ. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την ημέρα που ξημέρωσε, που βγήκαν από τα βαγόνια αυτών των τρένων δεκάδες νεκροί άνθρωποι, ψυχές καβουρνιασμένες, συμφοιτητές, 16 συμφοιτητές μας νεκροί. Πήραμε τον όρκο να γίνουμε η φωνή των νεκρών συναδέλφων μας και να μην επιτρέψουμε νέα θέμπη μέσα και έξω από τις σχολές μας. Είναι ακόμη μεγάλη η οργή για αυτό το έγκλημα που έχει όνομα τη λογική κόστος ωφέλους, που για τα κέρδη των εταιριών δεν λογαριάζουν την ανθρώπινη ζωή. Η πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, σε συνέχεια όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που οδήγησε στο έγκλημα αυτό, είναι ακόμα εδώ. Και εμείς, απέναντι σε αυτή την πολιτική, δίνουμε τόσο καιρό μεγάλη μάχη. Η ουσία της πολιτικής που γεννά νέα εγκλήματα δεν έχει αλλάξει και είναι ακόμα εδώ. Όμως είμαστε εδώ και εμείς. Τιμάμε τον όρκο που δώσαμε και παλεύουμε για αποκλειστικά δημόσιες και πραγματικά δωρεάν σπουδές, για πτυχία με αξία ως μόνη προϋπόθεση για την πρόσβαση στο επάγγελμα, για να ζούμε όπως μας αξίζει στον 21ο αιώνα. Έτσι θα συνεχίσουμε, κλιμακώνοντας τον αγώνα μας με τη μεγάλη πανελλαδική πανεργατική απεργία στις 28 του Φλεβάρι στις 10.30 στο Άγαλμα Βενιζέλου. Για να ενωθούμε για άλλη μια φορά μαζί με τα εργατικά σωματεία και όλο το λαό της πόλης, για να κάνουμε ξανά καθαρό πως μόνο ο λαός σώζει το λαό. Ευχαριστώ.